Με το φακό του Καλύπτος Νιούς βρισκόμαστε στο γραφείο του Επάρχου, όπου υποδέχθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Θεμέλαρο, Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και πολύ γνώριμο σε εμάς, αφού υπήρξε και έπαρχος της Καλύμνου. Κύριε Έπαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ευχάριστη έκπληξη είχαμε σήμερα. Δεχτήκαμε επίσκεψη από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, τον κύριο Θεμέλαρο, που πολύ σωστά είπατε είναι ο τέος έπαρχος της επαρχίας μας, και να πούμε ότι ο Γιάννης είναι και σύμβουλος της επαρχίας Καλύμνου, έτσι. Άρα έχει αρκετές ιδιότητες. Τον καλωσορίζω και πάλι στο χώρο του, στο επαρχείο μας, στο επαρχείο της Καλύμνου. Είναι σε ένα ευαίσθητο πόστο αντιπεριφερειάρχης στο Μεταφορών. Είναι υπηρεσίες τις οποίες έχουμε και στο επαρχείο μας και σε όλα τα επαρχεία. Και έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάζουμε μαζί. Όχι μόνο για το δικό του το κομμάτι, αλλά γενικά για θέματα της επαρχίας, των νησιών μας. Νομίζω ότι ο Γιάννης μπορεί κάποια πράγματα να ενωθούν με τη δική μας τη φωνή, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα και για τη Λέρο, από την οποία κατάγεται ο Αντιπεριφερειάρχης, και για την Κάλυμνο, γίνεται στην πάλι για όλα μας τα νησιά. Τον καλωσορίζω στο επαρχείο μας και βέβαια να το ευχηθώ με την ευκαιρία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Και σε εσάς και στην οικογένειά σας και ό,τι υποθείτε. Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια του Επάρχου. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Ευχαριστώ εσάς που είσαστε εδώ πάντα κοντά σε εμάς και στηρίζετε και λαμβάνετε τα μηνύματα που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Εδώ είναι ένα παλιό γραφείο που πέρασα εγώ τα 5 χρόνια της προηγούμενης θητείας από το νησί της Καλύμνου, που νομίζω ότι ήταν 5 όμορφα ωραία χρόνια για την Καλύμνου και όχι για την Καλύμνου, μόνο για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Με τον έπαρχο, τον Μανώλη τον Μουσελή, έχουμε πλήρη συνεργασία. Είναι ένας άνθρωπος που συνεχίζει το θεσμό του επάρχου στην καρέκλα της Καλύμνου, στο γραφείο του επαρχείου μας. Είμαστε σε πλήρη επικοινωνία, σε συνεννόηση, σε συνεργασία, να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που περνάει ο τόπος. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην οικογένεια προσωπικά του επάρχου μας, σε εσάς χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο να έχει την υγεία του, καλά Χριστούγεννα και ό,τι καλύτερο μπορεί να αποκτήσει ο καθένας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά.